Μια πολύ δύσκολη υπόθεση ήταν, γιατί τα θέματα ήταν πολύ λεπτά και δυσαπόδεικτα. Παρόλα αυτά εκφράζω τη μεγάλη ικανοποίηση για την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία ουσιαστικά κατέριψε τους αντίθετους χειρισμούς. Ταυτόχρονα δε έγινε και κάτι άλλο, ότι παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα για την πιθανή τέλεση αδικήματος πλαστογραφίας του αποσιολογίου. Εκεί δηλαδή που βασίστηκε ουσιαστικά όλη η υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα, οι οποίοι όντως υποστήριξαν την ιστορία με μεγάλη πίστη. Αυτό θέλω να πω. Και είναι δικαιολογημένη συγκίνηση. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη, παιδιά, για πολλά χρόνια. Γιατί ήταν μια ιστορία η οποία εξελίχθηκε μέσα σε ένα σχολείο. Ήταν μια πρωτοφανής υπόθεση και μάλιστα με θρασίτητα τέτοια κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε. Και για το θέμα της θεματικής, η πρόεδρος μειοψήφισε και ήθελε την καταδίκη και για αυτή την πράξη. Επιπλέον δε, νομίζω ότι η ιστορία αυτή του αποσιολογίου ανοίγει άλλη μια δίκη για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και θεωρώ βέβαια ότι τα παιδιά δικαιώθηκαν σε αυτά τα οποία απεκάλυψαν, οι γονείς αυτοί ικανοποιήθηκαν από την ταλαιπωρία τόσων ετών και αποδείχθηκε ότι δικαιοσύνη υπάρχει και αποδίδεται σωστά από τα ελληνικά δικαστήρια, παρόλο που μας κατηγόρησαν και για τη δικονομία της Μυτιλίνης. Και αυτή θριάμβευσε. Ήμουν εγώ η αρχηγός. Η αρχηγός ήταν η κόρη μου. Το 12χρονο, 12,5 χρονών παιδί τότε, έπεισε μέχρι και 16 τότε. Μας είπαν συμμορίτες. Ομάδα, συμμορία. Πόσα παιδιά λέγανε ότι αυτός ο παιδεραστής μέσα στο σχολείο, αν θέλαμε να πούμε ψέματα, θα λέγαμε ότι πήρε το παιδί μου και του έκανε κάτι. Μακριά, χωρίς μάρτυρες. Ήταν όλοι μάρτυρες. Ήταν όλοι τα βλέπανε. Και το έκανε χρόνια. Ότι το έκανε χρόνια, το μάθαμε στην πορεία. Γιατί εγώ είμαι καινούργια στη γέρα. Αυτά τι λένε, τι εννοούν τώρα οι γονείς για την απόφαση αυτή που ακούσατε από το δικαστήριο. Μετά από αυτά που άκουσα από την εισαγγελέα, παιδιά, ειλικρινά πίστευα ότι είχα περιστήσει. Λέω, δεν είναι δυνατόν, αποκλείεται. Που είχε προτείνει την απαλλαγή, του. Και για εσάς, για όλους. Δηλαδή, ακουμπάει το στήθος ο καθηγητής το παιδί και δεν είναι επιλείψιμο. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να το βιάσει και μετά να γίνει επιλείψιμο. Δόξα τω Θεώ, όχι, είναι δάκρυα χαράς. Κλείσαμε ένα παιδεραστή μέσα. Είναι δάκρυα χαράς. Ό,τι αξίζει σε όλους τους παιδεραστές, ανοίξαμε τον δρόμο για άλλες περιπτώσεις, να μην φοβούνται τα παιδιά, να μην φοβούνται οι γονείς να μιλήσουν. Ανοίξαμε τον δρόμο και αυτό με ικανοποιεί διπλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Τα παιδιά μας δικαιώθηκαν. Αυτό θέλαμε από την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ. Ας το δουν και τα άλλα παιδιά να μάθουν να μιλάνε στους γονείς τους. Να λένε, να εμπιστεύονται τους γονείς για να τα βοηθήσουν. Αυτά περιμένουμε. Τίποτα δεν σχεδιάσαμε, τίποτα δεν θέλαμε από εδώ. Τα παιδιά μας πιστέψαμε. Δεν έχουμε ξαναρθεί στα δικαστήρια. Ήρθαμε για αυτόν τον παιδεραστή και τον κλείνουμε μέσα. Αυτό θέλαμε. Ευχαριστούμε την ελληνική δικαιοσύνη που μας πίστεψε, τίποτα άλλο. Τα παιδιά μας πίστεψε, όχι εμάς, τα παιδιά μας. Εδώ ο παππούς και η γιά που ήταν πόσο καιρό. Και εμείς είμαστε ξεμπουριασμένοι. Στην διάρκεια της δίκης υπήρξε μια κυρία που γελούσε ειρωνικά, ενώ έλεγε ο δικηγόρος μας το τι έχουν υποστεί τα κορίτσια. Και εγώ θέλω να πω ότι όποιος γελάει τελευταία, γελάει καλύτερα. Αυτά. Αυτό θέλαμε και η αλήθεια είναι ότι τα καταφέραμε καλά. Πόσες άνθρωποι. Ένα τεράστιο βάθρος. Άρα τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία για όσα έγιναν. Καμία. Απ' την αρχή δεν υπήρχε για μας. Και είμαστε τέλεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Εκολογική. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Χρόνια από τη ζωή μας. 4 χρόνια και 3 μήνες. 4 χρόνια μέχρι να καταδικαστεί. Ευχαριστώ.